σε πολύ φορτισμένο κλίμα λόγω των εξελίξεων όλων αυτών στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σε εξέλιξη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία η τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Και αυτό που διαφοροποιεί την 8η Σύνοδο Κορυφής από τις προηγούμενες 7 είναι ότι τώρα έχει μεσολαβήσει η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Μια συμφωνία που έχει προσθεθεί στην διπλωματική φαρέτρα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Στην κατηδίαν συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός τόσο με τον Αλ Σίσι όσο και με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, ο Πρωθυπουργός είπε προς τον πρόεδρο της Αιγύπτου ότι η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου αποτελεί παράδειγμα για το πώς λύνουν τα κράτη τις διαφορές τους. Αποτελεί παράδειγμα διότι αυτές οι διαφορές λύνονται με διάλογο και αμοιβαίες υποχωρήσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο, είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός. Σε αυτή τη συμφωνία λοιπόν, αλλά ακόμα και στην σημασία της τριμερής συμμαχίας απέναντι στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται να γίνεται αναφορά στην κοινή διακήρυξη, η οποία θα υιοθετηθεί μετά το τέλος της τριμερούς συνόδου κορυφής. Ενώ να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα στις δηλώσεις του αναφέρεται να πει για τους κινδύνους που προκαλεί η Τουρκία με τη στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα κάνει λόγο για μονομερείς προκλήσεις και ότι η συμμαχία αυτή αποτελεί πηξίδα για το διεθνές δίκαιο. Και να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου.